πολύ μεγαλύτερα, καθώς σημαντικός αριθμός χρηστών δήλωσε ότι δεν είχε κάνει εξετάσεις πρόσφατα ή και ποτέ. Πιάτσες άρχισαν και δημιουργούνται ξανά μετά τη δεκαετία του 80 πλέον και είναι πασιφανές που μπορεί κανείς να βρει τους χρήστες. Πόρνες, εκδιδόμενες γυναίκες ή εκδιδόμενους άντρες παρατηρεί ότι τα ποσοστά της χρήσης είναι πάρα πολύ ανεβασμένα. Θα με συγχωρέσετε για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πλέον στα αζήτητα. Οι 5 στους 10 δήλωσαν ότι είναι ενεργοί χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών. Κύρια ουσία χρήσης ηρωίνη, με τους περισσότερους να αυτοπροσδιορίζονται ως χρήστες διαφόρων ουσιών. Κοινή χρήση σύριγγας έστω και μία φορά έκαναν περίπου οι 4 στους 10. Το αλκοόλ, ας πούμε, κάνει θράψη στους άντρες άνω των 45. Οι βενζοδιαζεπίνες σε γυναίκες άνω των 40. Πιο εύκολα σήμερα ένας πιτσιρικάς που κάνει χρήση θα παρατήσει στο σχολείο. Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών από τους χρήστες ουσιών ακολουθεί παράλληλη πορεία με τη δραστική εξάπλωση νέων συνθετικών ναρκωτικών, όπως οι διαβόητοι σίσα, τα οποία έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Είναι πάνθυνα, ευκόλως προσβάσιμα και κυρίως άκρως θανατηφόρα. Στο πλευρό των ανασφάλιστων καρκινοπαθών στέκεται το Θεαγένειο Νοσοκομείο, καθώς το δίκτυο Αλληλεγγύης Νοιάζομαι, που λειτουργεί εντός του Ιδρύματος και χρηματοδοτείται από δωρεές ιδιωτών και επιχειρήσεων, προσφέρει δωρεάν πανάκριβες θεραπείες σε όσους συμπολίτες μας έτρεμαν όχι μόνο για τη ζωή τους, αλλά και για το κόστος νοσηλείας τους. Αυτή ήταν λίγο η φιλοσοφία μας. Προέκυψε από μια ανάγκη, την οποία την είδαμε, την αποτυπώσαμε και δεν μείναμε στη διαδικασία να πούμε μάλλον τι θα γίνει και να γκρινιάξουμε. Βρήκαμε μια λύση. Το νοσοκομείο Θεαγένειο στα καλύτερά του, παρά τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει σε προσωπικό και υποδομές, κατάφερε όχι μόνο να μην εγκαταλείψει τους ανασφάλιστους καρκινοπαθείς, αλλά να μεριμνήσει έτσι ώστε να τους παράσχει μια άκρως αποτελεσματική όσο και πανάκριβη θεραπεία. Μέσω του δικτύου Αλληλεγγύης Νοιάζομαι, που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, δωρεές ιδιωτών και επιχειρήσεων, πολλοί ασθενείς κρατήθηκαν και κρατιούνται ακόμη στη ζωή. Αυτή τη στιγμή στο Θεαγένειο νοσοκομείο νοσηλεύονται 31 ασφάλιστοι ογκολογικοί ασθενείς.